That's a better question for animals, I think. Who are you? Κώστα, καταρχάς ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μιλήσουμε για τις εκδόσεις και αναβγή και για θέματα που αφορούν στις εκδόσεις και τη θεματολογία με την οποία ασχολείται. Θέλω να μου πεις γιατί για την προέλευση της ονομασίας των εκδόσεων, πότε ξεκίνησαν οι εκδόσεις και γιατί. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 όταν βγάλαμε τον Μπάμπι, το πρώτο βιβλίο. Να σου πω για την ονομασία ότι είναι τελείως τυχαία. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο, κάποιο κρυφό νόημα από πίσω. Όταν ήμουν μικρός είχα ανοίξει ένα λεξικό και έπεσα πάνω σε αυτή τη λέξη και μου άρεσε πολύ, είχα εντυπωσιαστεί και την κράτησα και τη χρησιμοποίησα 20 χρόνια μετά, 30 πόσο ήταν. Αυτό. Τι άλλο με ρώτησες? Σε ρώτησα και γιατί, αλλά πριν από αυτό, το είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή από κοντά για την ονομασία. Ναι. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με τον Κίνα, ξέρω εγώ, που είναι ο σκύλος. Όχι. Το συνθετικό είναι ο Κιανός. Κιανή Αυγή δηλαδή. Ναι, Κιανή Αυγή. Είναι ομηρική λέξη, ουσιαστικά περιγράφει το πρώτο φως της μέρας. Αυτή τη σκοτεινή λάμψη που βγαίνει. Ωραία, για πες μου το γιατί, γιατί ξεκίνησα αυτές τις εκδόσεις. Γιατί είχα ένα-δύο βιβλιαράκια που ήθελα να βγάλω. Δούλευα ίδιος μεταφραστής δηλαδή και είχα ασχοληθεί επί τούτου. Ήθελα να τα βγάλω, έψαχνα να βρω εκδότη. Και δεν έβρισκα. Και σκέφτηκα, επειδή είχα ήδη μία επαφή με τον εκδοτικό χώρο, δηλαδή είχα βγάλει και μπροσουράκια και τέτοια πράγματα παλιότερα. Λέω, μήπως να το κάνεις μόνος σου, δηλαδή πόσο δύσκολο να είναι. Τελικά στην πράξη αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο. Αλλά ναι, κάπου εκεί προέκυψε η συνεργασία με τις εκδόσεις σε Ευρασία και το προχώρησα. Αυτά τα βιβλία που έχεις σκεφτεί τότε να εκδώσεις τα. Δεν έχουν βγει ακόμα. Θέλω να πιστεύω θα βγουν του χρόνου. Μπορείς να πεις ποια είναι ή όχι? Το ένα είναι του Steven Best. Που είναι κάποια ριζοσπαστικά δοκίμια γύρω από την απελευθέρωση των ζώων. Και το άλλο είναι το. Δεν ξέρω το πω, δεν υπάρχει θέμα. Θα είχε βγει ήδη το άλλο. Απλά όταν πήγα να το βγάλω, το βγάλω ένας άλλος εκδότης και το καθυστέρησα. Α, okay. Είναι το εβραϊκό κράτος του Τίοντορ Χέρτσελ. Αυτό. Okay. Ωραία. Πρέπει να πει τώρα, αν τα βιβλία σου ασχολούνται μόνο αποκλειστικά με αυτό που θα λέγαμε γενικά στα δικαιώματα των ζώων. Ή συμπεριλαμβάνουν και άλλα θέματα, αλλά και αυτά τα θέματα κάπως έχουν να κάνουν με τα ζώα, ή μπορεί να είναι και τελείως άσχετα, δεν ξέρω. Όχι. Αν κάπου ίσως ενώνονται όλα, είναι ότι κάπου παίζει ένα ζήτημα καταπίεσης. Δηλαδή, έχω βγάλει για παράδειγμα την αυτοβιογραφία του Λιόν Κοέν που περιγράφει μέσα την εξέγερση που κάνανε οι Ελληνοεβραίοι στο Auschwitz, στον Birkenau. Τελείως διαφορετική θεματική. Είχα βγάλει τη βιογραφία του Κροπότκιν. Έχω βγάλει ένα άλλο μικρό φεμινιστικό λογοτεχνικό
της ιστορίας Μαρίας. Δεν είναι αποκλειστικό, έχω βγάλει την Φρασία, που είναι επίσης λογοτεχνικό της Μέρις Έλεη, με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Αυτό. Άρα δεν είναι αποκλειστικό. Όχι. Ούτε θα είναι και στο μέλλον, φαντάζομαι. Όχι. Όχι. Και όσο νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και μεγάλοι εκδοτικοί βγάζουν ωραία βιβλία, που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 1-2 χρόνια, είναι πολύ ευχάριστο αυτό και μου λείπουν και τα χέρια, υπό μία έννοια, κατά κάποιο τρόπο. Στο να προσπαθείς να το βγάλεις εσύ. Ναι, σε μεγάλο βαθμό ναι. Γιατί βγαίνουν και ριζοσπαστικά πράγματα, δεν βγαίνουν απλά βιλιαράκια για τα ζώα. Okay. Άρα εκδίδονται βιβλία με παρόμοια από άλλους. Τα τελευταία χρόνια ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο. Τώρα που το λες αυτό, σκέφτομαι το εξής. Όταν τέτοια ας πούμε ριζοσπαστικά βιβλία για τα δικαιώματα, θα το πω έτσι με αυτή την ορολογία των ζώων, βγαίνουν από μεγάλους εκδοτικούς οίκους και όχι από μικρούς ή μικρότερους. Μήπως χάνονται μέσα σε όλο αυτό το δικαιώματο των βιβλίων που βγάζουν, ξέρω εγώ, οι μεγάλοι εκδοτικοί και ξέρω εγώ, μήπως χάνονται εκεί μέσα. Δηλαδή, επειδή μου είναι διαφημίζονται όπως όλα τα άλλα. Όσο να διαφημίζονται, δεν ξέρω πώς διαφημίζονται. Κοίτα, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Ας πούμε, έβγαλε ο Καστανιώτης τώρα την Εύα Μέγερ, τις γλώσσες των ζώων. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το βγάλω. Άμα το έβγαζα εγώ, θα πουλά και δεν ξέρω, 500 κομμάτια. Ο Καστανιώτης μπορεί να πουλήσει 5.000. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που είπα πριν είναι ότι να αποδεσμευτώ υπό μία έννοια, το είπα επειδή εγώ δεν ζω από αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ένα χόμπι, ας το πούμε, ένα λίγο ιδιαίτερο χόμπι. Απ' την άλλη τώρα, όσον αφορά τα βιβλία, είναι ζήτημα αυτό που λες. Και είναι επίσης ζήτημα ότι βγήκε πρόσφατα ένα άλλο βιβλίο, δεν θα πω ποιο είναι, γιατί χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόσωπο περίεργο, ας πούμε, πολύ συντηρητικό. Και το βιβλίο είναι αρκετά ριζοσπαστικό. Και κάπου λες τι γίνεται. Ναι. Είναι ζήτημα δηλαδή αυτό, ναι. Αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και ο καθένας την κρίση του να το αξιολογήσει καταλλήλως. Σωστό. Αυτό. Σωστό. Μια που αναφερούμε όλη αυτή την ώρα, αλλά δεν είναι πολύ τώρα όλη αυτή την ώρα, για τη φράση δικαιώματα των ζώων, που είναι πολύ συνηθισμένη. Θέλω να μου πεις, ποιος θα καθορίζει αυτά τα δικαιώματα και τι περιεχόμενο έχει δοθεί στο ανθρώπινο νομικό πλαίσιο για αυτά. Και αν γνωρίζεις και για το εγχώριο νομικό πλαίσιο, τι σημαίνει ξέρω στην Ελλάδα τα δικαιώματα των ζώων. Τι είναι αυτό, ξέρω. Καταρχάς, τα δικαιώματα, όπως κάθε νομικό πλαίσιο, το καθορίζει ο νομοθέτης. Ο οποίος ακολουθεί τη συζήτηση, ας πούμε, που ξελίσσεται στην κοινωνία και μπλα. Τώρα τι σημαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Ένα εργαλείο είναι. Για να καταφέρουμε ένα στόχο. Το αν υπάρχει, εγώ δεν ξέρω δηλαδή. Εγώ εμένω στα δικαιώματα των ζώων γιατί δεν ξέρω κάποιο άλλο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν υπάρχει κάποιο άλλο δηλαδή που το γνωρίζω, εγώ ευχαρίστω να το δω. Τώρα για την Ελλάδα που λες. Υπάρχει νομοθεσία, αλλά είναι αυτό ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι κατά βάση φιλοζωική νομοθεσία. Θα μου πεις παντού είναι, ναι, παντού είναι, προφανώς δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό δεν είναι καθαρά δηλαδή νομοθεσία δικαιωμάτων ζώων, είναι νομοθεσία animal welfare που λέμε, ευημερία των ζώων. Όταν λέμε φιλοζωική, τι εννοείς δηλαδή. Η φιλοζωία είναι αυτό, ότι σκυλάκια, γατάκια. Θα τα ζώα συντροφιά που λέμε, ας πούμε. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Εγώ έτσι θα την λαμβάνομαι. Τι αγαπάω το σκύλο τη γάτα μου και τρώω μπριζόλες, ας πούμε, ή πάω τα παιδιά μου στο τοπικό πάρκο. Υπάρχει μια αντίφαση δηλαδή. Ναι, αλήθεια. Δεν υπάρχει μια οικουμενικότητα, ας πούμε, στο ζήτημα των ζώων. Ωραία. Θέλω να πεις αν ξέρεις ετυμολογικά από πού προκύπτει η λέξη ζώο. Η λατινική λέξη animal. Ναι. Τώρα αυτά τα γραμματολογικά μου πιάνει λίγο αδιάβαστο. Δεν πειράζει, δεν το ξέρει, εντάξει. Η ζωή και το ζώο ομόριζα είναι.
Υπομία είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ουσιαστικά περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Τώρα το άνιμα, αν θυμάμαι καλά που τα διάβαζα, το animal, προέρχεται από το λατινικό το άνιμα που είναι η ψυχή. Το οποίο υποθέτω είναι από το αρχαιολινικό το έμψυχο, που τότε όταν λέγανε έμψυχα εννοούσαν τα ζώα. Όπως γράφει και ο Πλούταρχος, ας πούμε. Αυτό. Μια ενδιαφέρουσα όμως, μια και ερώτηση με τα ετυμολογικά που μπορώ να σου κάνω, παρατήρηση, είναι με τη λέξη vegetarian. Το vegetarian έχει ως ρίζα του τη λέξη vegetus, που είναι ο ζωτικός, αυτός που είναι γεμάτος ζωή. Και η λέξη vegetarian δεν υπήρχε μέχρι τα 1830 κάτι. Στους χορτοφάγους τότε τους λέγανε πυθαγόριους. Πυθαγόριους. Άλλες φορές μιλάμε ή γράφεται, ξέρω, στα βιβλία για ζώα και άλλες για μία ανθρώπινα ζώα. Σωστή είναι αυτή η διαφοροποίηση που σου λέω τώρα ή έχω κάνει λάθος? Ή μία ανθρώπινα όντα, ξέρω, πώς θα χαρακτηρίζουν τα ζώα? Αυτό έχει να κάνει με τη διάθεση, φαντάζομαι, που θέλει να περάσει ο συγγραφέας στο κείμενό του. Συνήθως στον κυρίαρχο λόγο υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, ένα δίπολο, ένας δυσμός μεταξύ ανθρώπου και ζώου, ο οποίος υπονοεί ότι το ζώο είναι κατώτερο του ανθρώπου. Και όταν κάποιος γράφει μια ανθρώπινο ζώο, θέλει να το εξορροπήσει λίγο, η ανθρώπινο ζώο. Ο εμπειρός νομπελίστας Σίνγκερ είχε γράψει ότι απέναντι στα ζώα όλοι οι άνθρωποι είμαστε ναζί. Ναι. Πώς την κρίνεις αυτή τη φράση? Σωστή την κρίνω, δεν έχω κάποια διαφωνία. Για να προβοκάρω και λίγο, θα πω ότι είναι και ακόμα χειρότερη. Από ναζί. Ναι, αυτό που κάνουμε είναι ακόμα χειρότερο. Και το λέω υπό την έννοια ότι οι ναζί είχαν έναν χειροπιαστό μεγάλο, ας πούμε, αντίπαλο στους Εβραίους. Θέλανε αυτό, θέλανε να εξοντώσουν το διαφορετικό. Το διαφορετικό αυτό υπήρχε όμως. Στην περίπτωση των ζώων δεν υπάρχει. Ότι το κατασκευάζουμε εμείς, ας πούμε. Το κατασκευάζουμε για να το καταστρέψουμε. Και εκεί είναι που εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Εκεί είναι δηλαδή αυτή η διαστροφή, η ασύλληπτη. Okay. Τώρα μπορούμε να κατηγορηθούμε για ιστορικότητες, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, όχι. Εγώ έτσι αλλιώς ρωτάω τη δική σου άποψη. Δηλαδή ήθελα να πω όποιος και όποια θέλει, διαφωνεί μετά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Μια που μου είπες πριν για το περιεχόμενο της λέξης φιλοζωία, νομίζω σε δικό σου κείμενο το έχω δει, τον όρο μεταφιλοζωία. Αυτό ναι. Τι είναι η μεταφιλοζωία? Δικός μου όρος, εγώ τον σκέφτηκα, νομίζω το έχω δει κάπου. Εννοούσα αυτό, ότι πρέπει να, γενικά, ο φιλοζωικός ο χώρος, όπως τον περιέγραψα πριν, είναι μια δεξαμενή που μπορείς να αντλήσεις, ας πούμε, κόσμο ευαισθητοποιημένο που έχει μια θετική προδιάθεση απέναντι στα ζώα κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να κάνω αυτό το δείγμα παραπάνω, να δουν ότι δεν είναι σκυλάκια, γατάκια και κουνελάκια και κατοικίδια, ότι είναι και τα γουρουνάκια και οι αγελαδίτσες και μπλα μπλα. Αυτό εννοούσα ως μετά. Okay. Θέλω να μου πεις, αν γνωρίζεις, αν στην αρχαιότητα υπήρχαν είτε στην ελληνική είτε σε οποιαδήποτε άλλη, έτσι, προβληματισμοί για τη σαρκοφαγία, αν υπήρχαν, ας πούμε, κινήματα ή φιλοσοφικά ρεύματα που εναντιώθηκαν σε αυτήν ή τουλάχιστον την έλεγαν κριτικά τη σαρκοφαγία. Ναι. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό? Κοίτα, αναφορές έχουμε, πάμε πίσω στον Ισίωδο, που έλεγε για τα γέννη, ότι οι πρώτοι άνθρωποι ήταν, ας πούμε, που είχαν πιο θεϊκά χαρακτηριστικά, ήταν ακριοφάγοι. Τώρα με την έννοια κινήματος δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν ξέρω εγώ δηλαδή κάτι στην αρχαιότητα να πούμε τέτοιο πράγμα. Πρέπει να πάμε πολύ μετά για να μιλήσουμε για κίνημα. Αιώνες μετά. Ο πρώτος βέβαια που έθεσε την έννοια των ζώων σε επίπεδο δικαιωμάτων ήταν ο Πλούταρχος. Τώρα, πιο πνευματικά μπορούμε να πούμε για τους σοφιστές, τους σοφικούς, τους πυθαγόριους μετά, οι οποίοι και αυτοί βέβαια δεν ήταν
δεν τους αφορούσαν τα ζώα σε επίπεδο δικαιωμάτων, ήταν πιο με τα... ψυχή. Μπράβο, ναι, είχαν ζητήματα με την μεταμψύχωση και τα λοιπά. Φοβόντουσαν δηλαδή μην φάνε το φίλο τους. Αυτό. Που πρακτικά ούτε ο Πυθαγόρας ξέρουμε αν ήταν κανονικά χορδοφάγος, αλλά έχουμε σοβαρούς λόγους να το εικάζουμε. Αυτά τα πνευματικά τώρα. Πέραν της Ελλάδας είναι ο βουδισμός που έχει, άμα δεν κατατάξουμε ως θρησκεία δηλαδή και δεν πούμε φιλοσοφία, τέλος πάντων, ανήκει στην ευρύτερη πνευματική ας πούμε, κατηγοριοποίηση, που κάποιες κατησκάστες του, κάποιες κατηγοριοποιήσεις του είναι φιλικά προσκύμενα στα ζώα, και ο ζαϊνισμός, που είναι ακόμα πιο χάρκο. Είναι... Δηλαδή. Λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το, την αρχή της αΐμισσα, η αΐμισσα πώς προφέρεται. Έχω ακούσει δηλαδή ιστορίες για βουδιστές, για ζαϊνιστές ας πούμε μοναχούς, που αντί να ξερίζουν το κεφάλι τους, βγάζουν στρίγες μία-μία να μην βλάψουν κανένα ξύρα. Παιδιά τρελά πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο, λίγο υπερβολικό αυτό. Τώρα πίστη είναι αυτή, που να μπλέκεις. Ναι, σωστό. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για τις έννοιες σπισισμός και αντισπισισμός. Και αν αυτές οι έννοιες εντός ας πούμε του καπιταλιστικού πλαισίου αλλάζουν δυναμική και περιεχόμενο. Δηλαδή, από πότε υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Ναι. Και αν αλλάζοντας και ο καπιταλισμός, αλλάζουν και αυτοί οι όροι, ξέρω, το περιεχόμενο τους κατά κάποιο τρόπο. Να μου πεις. Κοίτα, οι όροι ως όριος λέξεις είναι πολύ πρόσφατες. Το σπίσισμ δηλαδή είναι ούτε 50 χρόνια λέξη. Ο σπισμός δηλαδή, αυτό που προσδιορίζει είναι η ημεροληψία των ανθρώπων απέναντι στα άλλα είδη για σχετικώς αδιάφορους ας πούμε λόγους. Ως κατάσταση όμως υπάρχει αιώνες τώρα. Απλά τώρα την πλαισιώσαμε. Τώρα όσον αφορά το κεφαλοκρατικό σύστημα που λες, αυτό που είπα, προφανώς η συνθήκη αυτή προϋπήρχε του καπιταλισμού αιώνες πριν. Αλλά επί καπιταλισμού έχει εκτοξευθεί ποσοτικά και ποιοτικά νομίζω. Ποιοτικά ίσως όχι, αλλά ποσοτικά σίγουρα το κακό που προκαλούμε, η καταπίεση αυτή. Φαντάζομαι ότι αυτό μέσα στον καπιταλισμό ισχύει λόγω της ας πούμε κατάπαυστης αναζήτησης ξέρω του κέρδους ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Και τα ζώα επί της ουσίας είναι τις πρώτες ύλες και χρησιμοποιούνται ακόρεστα ως πρώτες ύλες. Είναι υπό μία έννοια δηλαδή, λόγω των επιδοτήσεων κτλ. Είναι υπό μία έννοια μία ανεξάντλητη μορφή, μία εξάντλητη πρώτη ύλη. Ας το πούμε έτσι. Ωραία, θέλω να πεις τώρα μερικά πράγματα περί βιγκανισμού. Πότε ξεκίνησε. Ναι. Με ποιο ιδεολογικό προστάσιο και πώς είναι σήμερα. Και μέσα σε αυτό θα πεις και μερικά πράγματα που είδα. Εσύ νομίζω τα έχεις γράψει, ναι, για τον Donald Watson. Ποιος ήταν, τι έχει προσφέρει σε όλο αυτό. Ναι, ναι. Θα μου πεις. Ήταν μια πολύ πολύ συμπαθητική φιγούρα για μένα τουλάχιστον. Είναι ο άνθρωπος που που επισημοποίησε τέλος πάντων την αρχή του βιγκανισμού. Γιατί και πριν από αυτόν υπήρχαν βίγκανς. Αλλά κάποια στιγμή την ακριβή χρονολογία, στα Φόρτις ήταν πάντως, 1940 κάτι, ενώ ήταν μέρος της χορτοφαγικής εταιρείας της Αγγλίας, είχαν αυτός και μία μικρή ομάδα, 5-6 πόσο ήταν, είχαν αρχίσει να μην τρώνε ζωικά προϊόντα γενικότερα. Και είχαν στείλει μία επιστολή στο περιοδικό της οργάνωσης ότι άμα θέλετε να κάνουμε ένα, άμα δεν έχετε πρόβλημα δηλαδή, να κάνουμε ένα ξεχωριστό section μέσα στο περιοδικό, που να είναι για αυτούς που είναι σαν και εμάς, που δεν τρώνε ας πούμε ούτε ζωικά προϊόντα.
Οι άλλοι του είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και κάπου εκεί αυτή η μικρή παρέα αποκόπηκε και ξεκίνησε το δικό της περιοδικό. Και το ονόμασαν vegan, ας πούμε, αυτή τη στάση ζωής. Κατά τα άλλα, με την καλή να το πω, ένα ανθρωπάκι ήταν ο Ντόναλντ Γουάτσον, δεν ήταν ο επαναστάτης. Παρόλο που ήταν αντιρρησία συνείδησης και είχε τέλος πάντων ανησυχίες τέτοιες, ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων και ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας ήσυχος άνθρωπος. Τώρα, όσον αφορά προηγούμενους vegan, εγώ έχω ανακαλύψει κάποιους στην ιστορία. Τώρα μιλάμε όμως 100 χρόνια πριν, όχι παραπέρα. Okay. Δηλαδή, κάπου στα 1840. Ωραία. Είτε αυτοί που το ξεκίνησαν τότε, ας πούμε, όπως δες, στα 1840, νομίζω είπες, 60 ευθρό, πάνω-κάτω, ας πούμε. Μεμονωμένα άτομα ήταν που γράφανε, ναι. Okay. Όλο αυτό το πράγμα είχε κάποιο ιδεολογικό πλαίσιο ή απλά ήταν άνθρωποι ευαίσθητοι με ιδιαίτερες προσεγγίσεις σε κάποια πράγματα και δηλαδή υπήρχε κάποιο μικρό κίνημα ή ήταν διάσπαρτες περιπτώσεις ανθρώπων που βγάζανε κάποιο περιοδικό, ξέρω εγώ, που κατάλαβες πώς mm-hmm. το έτσι. Ναι. Γενικά όπου και να τους ψάξεις νομίζω στην ιστορία, μέσα έξω στον ευρύτερο ανατρεπτικό χώρο ήταν αυτές οι προσωπικότητες πάντα. Mm-hmm. Τον ριζοσπαστικό χώρο, ας το πούμε έτσι. Και νομίζω δεν είναι και τυχαίο αυτό. Τώρα ο συγκεκριμένος που έλεγα, ας πούμε, είναι ο Γουίλιαμ, πώς τον λέγανε, ο Γκόμπρες, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, ο οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές της RSPCA, της μεγαλύτερης οργάνωσης τώρα στην Αγγλία και της πρώτης ουσιαστικά για την προστασία των ζώων. Ο οποίος επίσης ήταν αυτός που έφτιαξε ένα κατασκεύασμα, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε. Κάτι που θυμίζει τέλος πάντων αυτό που έχουμε τώρα εμείς ως ποδήλατο, ήταν ένας πρόδρομος του ποδηλάτου και η ιδέα για να το φτιάξει αυτό, Cyclopid, κάπως έτσι το λέγεται, δεν θυμάμαι, η ιδέα για να το φτιάξει αυτό ήταν να μην βασανίζονται τα άλογα στις άμαξες, που ήταν μια άλλη φρικτή, ας πούμε, κατάσταση τότε στην Αγγλία και όχι μόνο. Αλλά πλαισιωμένη ιδεολογικά αυστηρά κάπου, όχι, δεν ήταν. Όχι. Okay. Είχαν ανησυχίες όμως. Ναι, σίγουρα. Τώρα, η ερώτηση αυτή μπορεί να φαίνεται προβοκατόρικη, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Στα πλαίσια, ας πούμε, του καπιταλισμού, έτσι, ναι. Έχει γίνει, ρε παιδί μου, όλο αυτό το κίνημα, γιατί υπάρχει τώρα κίνημα του καπιταλισμού, τουλάχιστον στους ανθρώπους που το ακολουθούν, δεν λέω αν υπάρχει ως, και ως πολιτικό κίνημα υπάρχει, mm-hmm. που έχει είναι, πώς να το πω, είναι όχι διαχωρισμένο, αλλά υπάρχουν κινήσεις και τέτοιες ομάδες, ας πούμε, και γενικά, αλλά γενικά υπάρχει πολλοί κόσμος που ακολουθεί, ξέρω, αυτή τη είδους διατροφή. Mm-hmm. Είναι για τον καπιταλισμό, έχει καταφέρει να το κάνει και αυτό, ξέρω εγώ, μια εντός εισαγωγικών μόδα, ώστε να αποφέρει περισσότερα κέρδη, να βγαίνουν καινούργιες εταιρείες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. 100%. Αυτό δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση. Ναι, 100%. Mm-hmm. Ο βιγκανισμός σήμερα δυστυχώς είναι ένα αμυγός, θα πω εγώ, και το λέω με μεγάλη απογοήτευση δηλαδή, ένα καταναλωτικό κίνημα. Mm-hmm. Δηλαδή το Ντόναλντ Γουάτσον που με ρώτησες τώρα, άμα ρωτήσεις 10 vegan, δεν νομίζω να τον ξέρουν 9. Mm-hmm. Ποιος ήταν και τι έκανε. Ναι, αυτό που έχει καταφέρει ο καπιταλισμός που λες είναι να φτιάξει μια καινούργια αγορά, μια vegan αγορά, η οποία δυστυχώς δεν λειτουργεί εις βάρος της αγοράς ζωικών προϊόντων. Άμα λειτουργούσε εις βάρος της, ίσως ήταν κάτι καλό, αλλά δεν το κάνει, είναι ψευδέστηση αυτό. Εννοείς ότι ξέρω, τα κέρδη που αποφέρει μια πλευρά και η άλλη είναι... Όχι, ενώ καταρχάς πολλές φορές δεν είναι μια πλευρά και άλλη. Πολλές φορές είναι οι ίδιες εταιρείες που βγάζουν προϊόντα για όλους. Okay. Δηλαδή, ελληνικό παράδειγμα είναι η Ιφαντής, ας πούμε, που βγάζει χούμους που τώρα στο σούπερ μάρκετ. Ο Ιφαντής, ας πούμε, σφάζει και πόσες χιλιάδες γουρούνια στο. Ναι, άμα πάρει, ας πούμε, τα λαχανικά του, τα φυτικά του προϊόντα, ουσιαστικά χρηματοδοτεί και τις φαγές. Ναι, κατάλαβα. Ναι, καμία. Τι άλλο θα να πω, ξέχασα.
Δεν ξέρω, έλεγε ότι είναι μια. Ναι, είπε εξ αρχή ότι είναι έτσι καλώ ένα καταναλωτικό, α πούμε, μια καταναλωτική αγορά αυτή για τον καπιταλισμό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν είναι έτσι, και ακόμα και αν υπάρχει αυτή η αντίφαση, α πούμε, που ανέφερε ξέρω για τον Ιφαντή, που βγάζει όλα αυτά τα χοιρινά και παράλληλα βγάζει ξέρω για του Βίγκα. Ναι. Και ουσιαστικά, όπω είπε, αν είσαι Βίγκα και παίρνει κάτι για να υποστηρίξει τη δική σου διατροφή. Παράλληλα, υποστηρίζει και τις σφαγές σου, εγώ το ξέρω, που υποτίθεται ότι δεν θες να φας, ας πούμε, και το... Ναι, ναι, ναι. Μήπως από την άλλη είσαι και κάτι καλό, ότι πολλοί κόσμος, έστω και όλος, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, από μόδα, τάση, έχει στραφεί προς τα εκεί, ή μήπως είναι ένας κόσμος που σε λίγα χρόνια μπορεί όλα αυτά να τα αφήσει, ναι, ναι. Πιστεύω, και να πει, πω, βαρέθηκα, δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ναι, ναι. Σίγουρα είναι καλό. Καταρχάς, να σου πω αυτό που ξέχασα να πω πριν, είναι ότι με τα δύο μέρη που λέγαμε. Το κακό όσον αφορά την κατανάλωση είναι ότι δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος που λέμε. Δεν σημαίνει ότι άμα αυξηθεί η μία θα μειωθεί η άλλη. Και το βλέπεις ας πούμε στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή έχει αυξηθεί και ο αριθμός των vegan και των φυτικών προϊόντων κτλ. Κτλ. Αλλά παράλληλα αυξάνεται και τα ζώα που σφάζονται. Αυξάνεται η κατανάλωση κρέατος. Στο οποίο φυσικά φταίει και η αύξηση του πληθυσμού. Ναι. Οπότε είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα από ότι το παρουσιάζουμε ως ένα ζήτημα αμοιβώς προσφοράς και ζήτησης. Ναι. Απ' την άλλη που λες, σίγουρα ό,τι κάνει κάποιος, δεδομένου ότι είναι εξωπραγματικά μεγάλη η αριθμή, καλό είναι. Αλλά αυτό που βλέπω και παληθεύεται στην πράξη είναι ότι άμα δεν μπει στη διαδικασία κάποιος να αφήσει αυτή την κατανάλωση για λόγους ηθικούς, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στις συνήθειες αυτές. Δηλαδή εννοείς ότι... Πολλοί το κάνουν για λόγους υγείας, να χάσουν κιλά ή... Ναι. Ευεξίας ή για λόγους ότι μπορεί να είναι καλύτεροι στο άθλημά τους. Στατιστικά νομίζω 9 στους 10 σε 1, 2, 5 χρόνια θα επιστρέψουν. Ναι. Okay. Άρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν για ηθικούς ή πολύ λίγες ή πολιτικούς λόγους ή ιδεολογικούς ή οτιδήποτε ναι. άλλο εκτός από την ευεξία ας πούμε και την μακροζωία ξέρω εγώ. Εκ των πραγμάτων ναι αυτό φαίνεται δυστυχώς. Okay. Για λόγους μη προσωπικούς, ας το πούμε. Ωραία. Γράφεις ένα άρθρο σου ότι οι χορτοφάγοι έχουν δικαίωμα να είναι οργισμένοι. Γιατί το λες αυτό? Έλα, αντίγεται από αυτό. Φαντάζομαι τόπα γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι πολύ άδικο. Και η απελευθέρωση των ζώων είναι ένα κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και νομίζω είναι ότι πιο ανθρώπινο να εξεγείρεσαι και να εξοργίζεσαι με το άδικο και να θες, ας πούμε, να το αποκαταστήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Θέλω να πεις τώρα, αν γνωρίσεις οι γενικές γραμμές, ποια είναι η στάση των τριών μεγαλύτερων θρησκειών, ξέρω εγώ, του χριστιανισμού, του μεθανισμού και του Ιουδαϊσμού σε σχέση με τα ζώα με τα δικαιώματά τους, ξέρω αν υπάρχουν αναφορές, καλά σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε. Εγώ τώρα, έτσι όπως το λέω, θυμάμαι ήδη, ξέρω πως το Εκκλησία Διαθήκη που έχει μια φάση που ο Χριστός κάποια κακά πνεύματα τα έστειλε σε ένα κοπάδι γουρουνιών, δεν θυμάμαι, αλλά τα οποία έπεσαν από ένα γκρεμό, ξέρω, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Αλλά γενικά, ποια είναι η αντιμετώπιση προσέγγιση των τριών αυτών θρησκειών? Τώρα, οι αβραμικές θρησκείες που λέμε. Νομίζω είναι λίγο, όχι μην το πω περίπλοκο, είναι ζήτημα οπτικής και ερμηνείας. Και ειδικά από τη στιγμή που και οι θρησκείες αυτές οι τρεις έχουν ως βάση τους την Παλαιά Διαθήκη, την Πεντάδευκο κτλ. Που είναι Παναγία βόηθα δηλαδή τα κείμενα, δεν είναι μόνο όσον αφορά τα ζώα. Δηλαδή δίνει οδηγίες σφαγής και βιασμών και ένα μακελιό είναι. Πώς θα τα δέσεις τα έντερα, πώς θα τα κάνεις, θα έχει κάτι τέτοια μέσα. Ναι, σου λέω είναι και πέραν το ζώο όμως. Δηλαδή σου δίνει οδηγίες πώς να πας να σφάξεις τους εχθρούς και τι να κάνεις τις γυναίκες τους, ας πούμε.
Πέραν αυτού όμως, έχουν υπάρξει φωνές εφωτισμένες, ας πούμε, νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα, και από τις τρεις θρησκείες, mm-hmm. που παρουσιάζουν τα πράγματα διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν, το παράδειγμα που είπες, ας πούμε, κάποιος μπορεί να σου πει ότι αυτό είναι μια παραβολή, δεν συνέβη ποτέ. Mm-hmm. Ή το αντίστοιχο με τα ψάρια. Mm-hmm. Και αν σου πει επίσης ότι ο Χριστός ήταν χορτοφάγος. Γιατί δεν φαίνεται πουθενά στη γραφή να τρώει κρέας, ας πούμε. Mm. Φαίνεται πουθενά ότι δεν τρώει. Όχι. Mm. Είναι θέμα ερμηνείας, αυτό λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς ο Χριστός νομίζω δεν φαίνεται τι τρώει. Ούτε ναι, το δεν φαίνεται, όχι. Αν τρώει, ούτε το άλλο ξέρω εγώ αν τρώει. Όχι, όχι. Πάντως... Κάποιος μπορεί να σου πει βέβαια ότι ζούσε και 30 χρόνια με τους ζηλωτές, οι οποίοι ήταν χορτοφάγοι. Mm-hmm. Και λέγοντας για τους ζηλωτές, θα θυμηθεί καλό παράδειγμα. Δηλαδή το, αυτό που δίδασκε ο Χριστός στο αγαπάτε αλλήλους και άμα σας καστοκίσουν και δίδασκε το άλλο μάγουλο. Mm. Ότι πήγαν οι συμπλωτές εκεί πέρα που, έκανε τον, που μιλούσε και του λένε ρε φίλε οι άλλοι Ρωμαίοι μας έχουν σκίσει ας πούμε, τι να κάνουμε. Που οι συμπλωτές τότε ήταν επαναστάτες εποχής, ήταν ένοπλοι επαναστάτες εποχής. Mm. Και τους λέει ο άλλος τα του Κέσσαρα στον Κέσσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Αυτό για μένα είναι πρόκληση, ας πούμε, σε επαναστατικές διεργασίες. Έτσι το εκλαμβάνω. Ναι, είναι η κοινωνική ερμηνεία. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Mm-hmm. Αντίστοιχα, νομίζω, από τη στιγμή που μιλάμε για θρησκεία, για τις αγάπης, που όλοι το επικαλούνται. Mm-hmm. Και... Okay, είναι θεοκεντρικές είναι εδώ, όχι ανθρωποκεντρικές. Ανθρωποκεντρικές για να μιλήσω αργότερα. Μπορεί κάποιος να βρει πατήματα να σου πει να κάνει μια λογική συνέχεια, ας πούμε, και να πει ότι η θρησκεία μου και οι τρεις θρησκείες είναι φιλικά προσκυμένα στα ζώα και άμα είμαστε καλοί χριστιανοί ούτε οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να τα τρώμε, δεν πρέπει να τα πειράζουμε, δεν πρέπει να τα βλάπτουμε. Okay. Αυτό. Okay. Οι ιδεολογίες γενικά όλες, mm-hmm. ο ελευθερισμός, ας πούμε, τώρα σου κάνω μια ερώτηση, αν ξέρεις, έτσι, γιατί είναι ναι. πολύ. Ο σοσιαλισμός, να πω ο μαρξισμός, ο εθνικός σοσιαλισμός, ο αναρχισμός, mm-hmm. Είχαν, ξέρω εγώ, διακριτή επαφή με τέτοια θέματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ξέρω, θυμάμαι που η Χρυσή Αυγή και γενικά ο εθνικός σοσιαλισμός έχει, ξέρω εγώ, είχε και ένα τμήμα, θυμάμαι, η Χρυσή Αυγή που ασχολούνταν με τη φύση, με τα ζώα, ξέρω εγώ, με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Την πράσινη πτέρυγα, έτσι το λέω. Πράγμα, πράσινη πτέρυγα. Έχεις δίκιο, ναι. Σκεφτόμαστε, ναι. Έχουν σχέση οι ιδεολογίες με αυτά τα πράγματα, είχαν. Κοίτα, η... Ας πούμε για το φασισμό, έθνικο σοσιαλισμό, ξέρω, για παράδειγμα. Ξέρεις ναι. κάτι. Ξέρω να σου πω ότι είχαν μυστικιστικές ανησυχίες οι Ναζί, οι εθνικοσοσιαλιστές οι κανονικοί. Και κάπου εκεί ενέπιπτε το ενδιαφέρον τους για τα ζώα. Σε επίπεδο πολιτικό-ιδεολογικό δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση υπό οποιοδήποτε τρόπο. Mm. Και αυτά που έκανε η Χρυσή Αυγή και οι αυτόνομοι εθνικιστές κτλ. Νομίζω ήταν απλά ένα άνοιγμα πολιτικό. Αυτό που έκανε ο εκφασισμός από τα 90's δηλαδή, να πιάσει, ρίχνει δίχτυα, να πιάσει, τώρα χρησιμοποιώ ένα σπιστικό παράδειγμα, mm. να πιάσει ψάρια, ας πούμε, στους ανήσυχους χώρους. Ναι. Mm. Αυτό. Είναι ένα άκρος καταπιστικό ιδεολόγημα, κατά τα άλλα. Δεν... Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, δεν θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση. Ναι, ναι, ναι. Ενώ σκότωνε ισορροπικών ανθρώπους τώρα. Δηλαδή. Ναι, αυτό. Θα είχε κάποια ευαισθησία για τα ζώα. Φαντάζομαι όχι, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρεις, είναι λίγο αντιφατικό να μιλάς με όρους... να αποδομείς, να καταργείς δικαιώματα και να έχεις απέναντί σου ένα κίνημα υπέρ της διεύρυνσης των δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και επίσης είναι ένα σύνηθες που λένε για τον Χίτλερ όταν είναι χορτοφάγος. Πέραν το ότι δεν υπήρχε καμία βιογραφία του να επιβιώνει mm-hmm. τον χορτοφάγος, είχε κάποια εταιρικά προβλήματα τέλος πάντων και mm-hmm. κατά καιρούς έκανα κάποιες φυτοφαντικές, ας πούμε, κάποια φυτοφαγικά breaks. Και πολλοί είχαν, ας πούμε, ήταν και αντικυνηγός. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Αυτά είναι όλα όμως στο μυστικιστικό, ας πούμε, πλαίσιο που είπα και πριν. Mm-hmm. Πέραν αυτού όμως, σε θεσμικό επίπεδο, όταν πήραν την εξουσία, έκλεισαν, δεν το ξέρετε πολύ σκόμως αυτό, έκλεισαν τις χορτοφαγικές οργανώσεις της Γερμανίας. Mm-hmm. Βασικό. Γιατί αυτό ξέρουμε.
Γιατί φαντάζομαι δεν τους δεν συμπαθούσαν πολύ τη διαφορετική σκέψη, την ελεύθερη σκέψη. Και η φυτοφαγία, πόσο μάλλον στα 1930, ήταν μια πολύ ελεύθερη σκέψη. Ναι. Τώρα για το φιλελευθερισμό που λες, νομίζω είχε ανέκαθεν μια φιλικά προσχήμενη σχέση. Από τον Μπέντχαμ δηλαδή και τον Μιλ, μέχρι τον αναρχο φιλελεύθερο, να το πω, τον Όζικ, υπήρχε μια, μην την πω συμπάθεια, τέλος πάντων, υπήρχε μια αντίληψη ότι δειλή ίσως, δηλαδή ότι εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει κάπως ή κάποια στιγμή στο μέλλον να το αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά. Για το σοσιαλιστικό μαρξιστικό στρατόπεδο που λες, δεν γνωρίζω να σου πω κάτι. Για τον αναρχισμό. Οι αναρχικοί είχαν μια παράδοση σε αυτό το ζήτημα. Κυρίως σε εποχές που δεν ήταν τόσο περιθωριοποιημένος, ας πούμε, ως ιδεολογία. Τώρα θυμήθηκα τη Λουίζ Μισελ, που παρόλο που έτρωγε κρέας, ας πούμε, γιατί την είχαν πείσει ότι θα πεθάνει κτλ. Ήταν κάτι που το έκανε πολύ ενοχικά και λάτρευε τα ζώα πραγματικά. Δηλαδή, άμα διαβάζεις την αυτοβιογραφία της, που θα ήθελα πω να το βγάλω κάποια στιγμή, έχει κάποια σπαραχτικά σημεία μέσα που προσπαθεί να σώσει, ας πούμε, μια γέλη λύκων που θέλουν να την εξωτερεύσουν στο χωριό, κάτι τέτοια πράγματα. Είπα τη Μισελ. Ποιο να πω, τώρα θυμήθηκα έναν όχι πολύ διάσημο, τον Ernst Crosby, ο οποίος ήταν μια πολύ περίεργη μορφή. Αυτός ήταν συντηρητικός, είχε ξεκινήσει, νομικός, δικαστικός, και ήταν δικαστής του Διεθνούς Δικαστηρίου. Δηλαδή ήταν πολύ top για την εποχή του. Μέχρι που άρχισε να διαβάζει τον Τολστόι, και του γύρισαν όλα μπούμεραγκ, τα παράτησε όλα και έγινε χορτοφάγος. Και έγραφε κιόλας σχετικά. Ωραία περίπτωση αυτός. Τεράστια μορφή. Ακούγεται. Τεράστια μορφή. Και μαζί με αυτόν είχε βγάλει ένα βιβλιαράκι μικρό, δύο δοκίμια, ο αναρχικός ο Λίζε Ρεκλή. Ο γεωγράφος. Τώρα τα ξεχνάω πολλούς, είμαι σίγουρος, αλλά ναι, υπήρχε, στον αναρχικό χώρο υπήρχε, ας πούμε. Υπήρχε κάτι διακριτό. Ναι. Mm-hmm. Μεμονωμένες φωνές πάντα, έτσι, αλλά δυνατές φωνές. Οκ. Mm-hmm. Okay. Ωραία. Ίσως αδικό τώρα τους σοσιαλιστές που λες, που δεν είπα το Χένρι Σολ καθόλου, ας πούμε. Από τους μαρξιστές, ναι. Που ήταν στον ευρύτερο σοσιαλιστικό χώρο, ναι. Ο Χένρι Σολ ήταν μεγάλη μορφή. Που ήταν στα τέλη του 1800 και αρχής 1900. Δεν θες να πεις λίγα γι' αυτό, ας πούμε, τι... Δεν θυμάμαι τώρα πολλά στοιχεία από τη ζωή του, να σου πω την αλήθεια. Είχε γράψει πολλά πράγματα, είχε κάνει και βιογραφίες του Σέλεϊ. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ τον Σέλεϊ. Και επηρέασε τον Τρακούλη στη συνέχεια, ο οποίος έφερε τον σοσιαλισμό στην Ελλάδα, μαζί και ρυθμίσματα χορτοφαγίας. Απλά εγώ νομίζω ότι είχε γράψει εκείνο το πόνημα στα τέλη 1880 κάτι, 1880 ή 90 κάτι, τέλος πάντων. Που ουσιαστικά είναι μια αναπαραγωγή αυτό που κάνει ο Πίτερ Σίνγκερ με την απελευθέρωση των ζώων 80 χρόνια μετά σχεδόν, 90. Δηλαδή, άμα δεις τα δύο κείμενα, είναι σε μεγάλο βαθμό η βάση τους ίδια. Απλά προσέθεσε ο Σίνγκερ την έννοια του σπισισμού και το φωλημιστικό πλαίσιο που είχε πάρει, ας πούμε, από τον Μπέντχαμ. Τώρα και εκεί θα είναι κανένας άλλος που ξεχνάω, αλλά... Ας τους αδικήσουμε και αυτούς. Okay. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, που σχετίζεται με τα πειραματόζωα και την επιστημονική έρευνα. Ξέρεις, ας πούμε, ότι υπάρχει άποψη, παιδί μου, ότι τα ζώα στα πειράματα χρειάζονται, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα ζώα, ας πούμε, γεννιούνται και ζουν μέχρι που να γίνουν τα πειράματα επάνω τους σε συνθήκες εκμαλωσίας. Δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι, δηλαδή γεννιούνται και μεγαλώνουν σε εργαστήρια, ας πούμε.
και ότι αν δεν υπήρχαν τα πειράματα σε αυτά τα ζώα, δεν θα υπήρχαν, ξέρω εγώ, και προϊόντα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Λες, καταλαβαίνω εξ αρχής ότι αυτό βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα ζώα έτσι κατ' ολούς, δηλαδή. Mm-hmm. Εξ αρχής γίνεται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θες εσύ να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι επειδή τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει ξεφύγει πάρα πολύ η επιστήμη, είμαι λίγο επιφυλακτικός να απαντήσω. Γενικότερα όμως υπάρχει ένα αντίπαλο, πώς να το πω, μια διαφορετική θέση σε αυτή που είπες, η οποία λέει ότι τα πειράματα στα ζώα δεν είναι απλώς επικίνδυνα για τα ζώα, είναι και επικίνδυνα για τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές προβαίνουμε σε καθόλου ασφαλή συμπεράσματα και σε λανθασμένα συμπεράσματα. Και έχουν υπάρξει πράγματι πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Η θαλιδομίδη, ας πούμε, ήταν, θυμάμαι, ένα χαρακτηριστικό που ήταν σωτήρια για τους ανθρώπους, η οποία όμως κατέληξε να προκαλέσει γεννήσεις, ας πούμε, δεν θυμάμαι πόσων χιλιάδων φωκομελών παιδιών. Αυτή η άποψη δηλαδή λέει ότι επί της ουσίας η πρώτη πραγματική δοκιμή μιας δραστικής ουσίας είναι στον πρώτο άνθρωπο που θα την πάρει. Αυτό. Τώρα λες να ξεπεράσουμε το ιδεολογικό που δεν ξεπερνιέται και είναι και αυτό που έθεσες, ότι γεννιούνται σε αιχμαλωσία. Αυτός δεν είναι παρκής λόγος για να χρησιμοποιήσει κάποιον ως... Ναι, ή ως υποτελέσει υποκείμενο γενικότερα. Και τώρα θυμήθηκα, αν δεν είναι απατώμα, έχω να το δω και πάρα πολλά χρόνια, αυτή ήταν και το διακύβευμα, αυτό πραγματευόταν η ταινία Amistad, με την εξέγερση των μαύρων που είχε ξεκινήσει στο πλοίο κτλ. Που η δικαστική διαμάχη αφορούσε αυτό, που πράγματι έτσι είχε γίνει τότε. Είχε γίνει μια διάκριση στους ελεύθερους μαύρους που γεννήθηκαν ελεύθεροι και σε αυτούς που γεννήθηκαν σε πιθανοδοσία. Που μετέχεται, απεδείχθη πολύ σουρεάλ σκέψη, δηλαδή είναι λίγο βαθιά προβληματική. Οντολογικά δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι διαφέρει ένας οργανισμός, ένα άνθρωπο που γεννήθηκε σε αιχμαλωσία από ένα που δεν γεννήθηκε σε αιχμαλωσία. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος ότι στην πειραματική, ας πούμε, διαδικασία και στον επιστημονικό χώρο γενικότερα, τα ζώα που χρησιμοποιούνται τώρα ως επιτοπλίστων, όχι όλα, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι γενετικά τροποποιημένα. Το οποίο πάλι δεν είναι λύση. Είναι λίγο δυστοπικό σενάριο, δηλαδή. Ότι κατασκευάζεις έναν οργανισμό με τις συνθήκες που θέλεις για να σου δώσει τα αποτελέσματα που θέλεις, μπλα μπλα μπλα. Και αυτό το κάνουν, φαντάζομαι, για να μην χρησιμοποιούνται, ας πούμε, μη γενετικά τροποποιημένα ζώα. Τα ζώα που ξέρουμε, δηλαδή, ότι καλά τώρα, ας πούμε, δεν είναι τόσο ανήθικο αυτό που κάνουμε, εφόσον τα ζώα αυτά είναι γενετικά τροποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτό, ας πούμε. Εικάζω, δεν είμαι σίγουρος, εικάζω το κάνουν για να καταστήλουν, ας πούμε, κάποιες πιθανές αντιδράσεις που θα προκαλούνταν αν δεν ήταν πλήρες ένα κανονικό ζώο, ας πούμε, ένα φυσιολογικό ζώο, και να έχουν πιο ασφαλή συμπεράσματα, εικάζω. Αυτό βέβαια είναι και μια αντίστοιχη ρετορική, παίζει και με τα ζώα των εκτροφείων, ειδικά με τις κότες, ότι παίζει μια τάση που λέει ότι να κάνουμε τις κότες, ας πούμε, γενετικά τροποποιημένες ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη είναι, να τις κάνουμε υπό μία έννοια κεφαλικά νεκρές, να μην έχουν τύψη του πόνου. Που, okay, αυτή είναι η λύση. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Εντάξει. Κατασκευάζομαι, ας πούμε, Φραγκενστάιν, μικρούς Φραγκενστάιν, για να τους ξεπαστρέφουμε, να τους τρώμε. Νομίζω είναι λίγο φρικιαστικά αυτά τα σενάρια. Τι λίγο. Εντάξει, δεν το σύμφωνα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω καν ότι υπάρχει σκέψη για κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Ζώα που τους κάνουν ένα συνέστημα, ξέρω εγώ. Κοίτα, όλα τα ζώα πλέον, τα εκτρεφόμενα, είναι γενικά τροποποιημένα.
Δηλαδή, η τελευταία γελάδα, ας πούμε, αυτό που ξέρω εμείς, αγελάδα δεν υπάρχει. Η τελευταία άγρια γελάδα πέθανε πριν 250 χρόνια σε ένα αγρόκτημα στην Πολωνία. Ναι. Οι κότες, νομίζω, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Κίνα κάπου άγριες, αλλά αυτές και είναι γενικά τροποποιημένες. Να έχουν εξαφανιστεί πλήρως, ας πούμε, στη φύση. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα είναι ότι το ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν τεράστιες μονάδες εκτροφής ζώων που τα ζώα τελικά φτάνουν στη σφαγή κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Μπορεί να υπάρχουν και μεγάλες μονάδες εκτροφής ζώων που τελικά να μην φτάνουν κατά αυτό τις συνθήκες, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει κυρίως αυτό συμβαίνει. Και υπάρχουν, ας πούμε, και μικρές, ξέρω εγώ, φάρμες, οι οποίες διαφημίζονται και στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Ναι. Που ισχυρίζονται και λένε, ας πούμε, ότι και στο εξωτερικό βέβαια, ότι εμείς παιδιά τα ζώα εδώ μέχρι να τα σφάξουμε ζουν, ας πούμε, μια χαρά υπό τις καλύτερες συνθήκες. Δεν ξέρω, ξέρεις και από παλιά τις διαφημίσεις, κάτι γελάδες ελεύθερες στα λιβάδια, κάτι ξέρω. Βεβαίως, βεβαίως. Τελικά όμως και οι δύο περιπτώσεις και τα, όλα τα ζώα, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, φτάνουν στη σφαγή. Έχει σημασία το πώς ζει ένα ζώο μέχρι να σφαχτεί ή δεν έχει? Τι πιστεύεις? Κοίτα, αυτό είναι η κλασική αντιπαράθεση μεταξύ ευημερίας των ζώων και απελευθέρωσης των ζώων. Και εγώ και εσύ, αν μας πεις πώς θες να ζήσεις πριν να πεθάνεις, θες να ζήσεις μια ζωή ωραία και άνετη ή θες να είσαι δούλος, ας πούμε, να σε μαστιγόμουνα, και οι δύο θα πούμε θέλω να ζω μια ζωή ωραία και άνετη. Επίσης, το ότι στην περίπτωση των καλώς, ας πούμε, μεγαλωμένων ζώων δεν αναιρείται το γεγονός της σφαγής στο τέλος, το οποίο δεν πάβει να είναι βλάβη. Είναι βλάβη για το όν. Περαιτέρω, το πρόβλημα δεν είναι η μεταχείριση. Μπορεί να είναι χίλιες φορές καλύτερα από ένα κατοικίδιο ένα ζώο, ας πούμε, εκτροφόμενο. Λέω τώρα, για από ένα δέσποτο. Το πρόβλημα είναι, το ιδεολογικό πρόβλημα, το πολιτικά, ας πούμε, προβληματικό του ζητήματος, είναι ότι αυτό το πλάσμα αποτελεί ιδιοκτησία. Εκεί είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η πηγή του προβλήματος. Και ένα ακόμα σημείο που ήθελα να πω σε επίπεδο εφαρμοστικότητας, τέλος πάντων, είναι ότι μπορεί να υπάρχουν αυτές οι φάρμες και πράγματι υπάρχουν, αλλά άμα θέλουμε ένα παγκόσμιο πληθυσμό κρυοφαγικό, χρειαζόμαστε βιομηχανικά εκτροφία. Αλλιώς θέλουμε, για να ζουν όλα τα ζώα ελεύθερα, θέλουμε τρεις φορές τις εκτάσεις του πλανήτη Γη για να τα εκτρέψουμε. Δεν γίνεται δηλαδή. Να ζουν υπό τις συνθήκες, ας πούμε, των μικρών. Ναι. Είναι πρακτικά αδύνατο. Ναι. Οπότε εννοείς ότι πάντα θα υπάρχουν μεγάλα εκτροφία ζώων και πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα υποτίθεται θα κάνουν μια διαφορά, ας πούμε. Ναι, το να πει κάποιος δηλαδή ότι εγώ τρώω κρέας που μεγάλωσε σε καλές συνθήκες στο ζώο πριν το κατακριουργήσουν, δεν λέει κάτι. Είναι ουσιαστικά σαν να λέει ότι εγώ έχω μεγαλύτερες, περισσότερες επιλογές από εσάς και οι υπόλοιποι φάτε, ας πούμε, που στην πλέμπα φάτε το εκτρεφόμενο στο εκτροφείο, στο βιομηχανικό εκτροφείο. Είναι αυτά που λέει και ο Άντενμπορο, ας πούμε, ότι το κρέας είναι μια, κάπως το πω, ότι είναι μια επιλογή της μεσαίας τάξης, τέλος πάντων. Είπε κάτι παραδόξως, πολύ ριζοσπαστικό. Και το θέμα είναι ότι ως επιλογή αυτό που πρέπει να προτάξουμε είναι κάτι οικουμενικό, όχι ότι τι μπορώ να κάνω εγώ για μένα, ότι εντάξει, εγώ μπορώ να χτίσω, ας πούμε, και μια βίλα, ας πούμε, με δύο πισίνες. Δεν μπορούμε να έχουμε όλη μια βίλα με δύο πισίνες στον πλανήτη. Πρέπει κάπως να το εφαρμόσουμε να έχει μια ισορροπία. Okay. Αυτό. Τώρα που σου έκανα αυτή την ερώτηση, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει και σε μια άλλη συζήτηση. Είναι τραγελαστικό αυτό που θα σου πω τώρα. Ναι. Είχα δει πριν από χρόνια
Εγώ δεν άνοιγα ρε παιδί μου συχνά τηλεόραση, αλλά κάποια στιγμή που την άνοιξα είχε μια διαφήμιση του Καλυμάνη. Ξέρεις, αυτός έχει ψυγμένα ψάρια. Α, οκ. Ξέρω εγώ καλαμαράκια, ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Θαλασσινά τέλο πάντων. Και στο τέλος η διαφήμιση είχε ένα κουτί πλαστικό με τα καλαμάρια στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Και από πάνω μίλαγε και κάποιος, έλεγε Καλυμάνης, αγαπάμε τα ψάρια. Ότι αν δεν τα αγαπούσαν, ας πούμε, τι άλλο θα μπορούσα ξέρω, να τους κάνουμε. Θα καταλάβαμε να αγαπάμε να τρώμε τα ψάρια. Είναι λίγο προβλητικές αντιφάσεις. Ναι, αλλά αγαπάμε τα ψάρια και να έχεις τα ψάρια έτσι δηλαδή. Το πολύ φρικαλέο ήταν προ δεκαετίας, δεκαπενταετίας, μια διαφήμιση της Δέλτα που είχε βγει, που έλεγε τι κάνουμε για να σας φέρουμε το γάλα σας πρωί πρωί, ας πούμε, στο ψυγείο σας. Και ουσιαστικά έδειχνε μια γυλάδα που την έχουν αρμέξει και το μωρό να κυνηγάει τη μητέρα του που την έχουν. Ναι, ναι. Ήταν μια διαστροφική, ας πούμε, μια σαδιστική διαφήμιση. Έδειχνε ένα μωρό αγελαδάκι να υποφέρει. Αλλά παρουσιάστηκε με ωραία μουσικούλα στους κάμπους, με ωραία χρώματα και μια ρητορική από πάνω που έλεγε ότι εμείς αγαπάμε, ας πούμε, τα ζώα. Αλλά η εικόνα θέμα ήταν πολύ. Πολύ αντιστατική σε σχέση με το. Φρικαλέα. Okay. Λοιπόν, στις λαϊκές παραδόσεις, νομίζω όλων των χωρών, υπάρχουν παραμύθια και μύθοι που τέλος πάντων τα ζώα ανθρωποποιούνται, γίνονται, παίρνουν το. Μερικές φορές παίρνουν ακόμα και το σχήμα των ανθρώπων, δηλαδή περπατάνε στα δύο τους πόδια, ξέρω κτλ. Ναι. Υπάρχει, ξέρω εγώ, αυτό το κλασικό ότι ο λύκος είναι κακός, η αλληπού είναι πονηρή. Δηλαδή δίνονται ανθρώπινες ιδιότητες τελώς. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό, ας πούμε, στα παραμύθια, στους λαϊκούς μύθους, είναι μια μορφή σπισισμού, η οποία κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να εξουδετερωθεί, να μην υπάρχει. Ναι, σίγουρα. Δημιουργεί ή συνδύσει αυτό το πράγμα. Από το όταν θα πάω κεράμι στο μπαζάρι, θα σου πάρω κοκοράκι και δεν ξέρω τι, μέχρι την κοκκίνο σου φίτσα που λες. Που ναι, αφενός καλό είναι να μην αναπαράγονται αυτά όσο γίνεται. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ακούω όμως cancel culture, γιατί και αυτά μου είναι λίγο αντιπαθή, δηλαδή. Δεν το λέω τόσο με όρους πολιτικής ορθότητας, όσο με την έννοια ότι υπάρχει μια, η αναπαραγωγή μιας ιδέας που ακόμα δεν έχει αποδομηθεί και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τέλος πάντων, όσον αφορά το πώς την χειριζόμαστε. Και σίγουρα χρειάζεται πολύ κριτική σκέψη. Γιατί η κοκκινοσκουφίτσα που λες, που είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, είχε γράψει ένα εξαιρετικό δοκίμιο η Δήμητρα Ιβογιατζάκη. Δεν θυμάμαι τον ακριβό τίτλο. Κάτι με παράστα ήταν, που ήταν σε ένα σχετικό τόμο. Που ουσιαστικά λέει ότι μας παρουσιάζουν μέσα από τον μύθο τον λύκο ως ξένο, αλλά δεν μας έχουν πει ποτέ, ας πούμε, γιατί έγινε ξένος. Ότι το δάσος ήταν κάποτε δικό του και πήγε η γιαγιά εκεί και βάλε το σπίτι και τον κήπο της και ένα φράχτη γύρω-γύρω και ξαφνικά ο λύκος αποκλείστηκε από αυτό που ήταν κάποτε ο φυσικός του χώρος. Ωραία προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων, πιστεύεις ότι είναι αγώνες και για τα δικαιώματα των ανθρώπων ή είναι πράγματα που πρέπει να διαχωρίζονται. Είναι ένα πράγμα αυτό, είναι ένα συνολικό πρόταγμα, ας πούμε. Είναι ένα ενιαίο πρόταγμα όσο είναι ενιαία όλα τα απελευθερωτικά προτάγματα. Δηλαδή, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, η έννοια της καταπίεσης μία είναι. Απλά βρίσκει διαφορετικές εκφάνσεις, διαφορετικές εφαρμογές. Και εμείς βάζουμε προτεραιότητες σε αυτές τις εκφάνσεις, σε αυτές τις εφαρμογές. Δηλαδή μπορεί να εμφανίζεται μέσα στην οικογένεια, να εμφανίζεται μέσα στην κοινωνία σε επίπεδο πατριαρχικό ή τάξης ή φιλής. Όλα αυτά. Κάπως έτσι εμφανίζεται και το ζήτημα απέναντι στα ζώα. Άρα που πήρε κάτι ενιαίο, ας πούμε. Ναι, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, ναι. Okay. Δηλαδή και η ρητορική, ας πούμε, σε όλες τις περιπτώσεις ίδια είναι. Μιλάμε για δικαιώματα, μιλάμε για απελευθέρωση. Αυτό είναι λίγο παράδοξο να βλέπεις επιδοτικούς να
Να μιλάνε για τα, να μιλάνε για τα ζώα θετικά όταν ας πούμε, βγάζουν χόλια για τους μετανάστες, ας πούμε. Κατάλαβα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής που το ανέφερα και λίγο πριν. Ο ανθρωπομορφισμός, πιστεύεις. Γι' αυτό που σου είπα και πριν, ότι στα ζώα αποδίδουν ιδιότητες, ας πούμε, που είναι εντελώς ανθρώπινες. Πιστεύεις ότι είναι, είναι θετικό για τα ζώα ή αρνητικό, ή μπορεί να λειτουργήσει και υπό τους δύο όρους? Ναι. Τώρα αυτά είναι παιδιά που δεν τα κατέχω ιδιαίτερα, αλλά θα σου πω τα λίγα που ξέρω. Επειδή παρακολουθώ χρόνια τώρα έναν ηθολόγο, τον Μαρκ Μπέκοφ, που γράφει πολλά, πολλά ωραία πράγματα, γενικά ο ανθρωπομορφισμός από παλιά ήταν, τον αποφεύγαν οι επιστήμονες, ας πούμε, διαροπάλου. Γιατί υποτίθεται έβγαζε λάθος συμπεράσματα κτλ. Τα τελευταία χρόνια όμως, και νομίζω είναι πολύ τελευταία, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι παραπάνω από 20-30 χρόνια, έχει υπάρξει μια τάση, στην οποία εκφράζει ο Μπέκοφ που αναφέρω και κάποιοι άλλοι, που λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ότι άμα χρησιμοποιούμε σωστά τον ανθρωπομορφισμό, πώς τον έλεγε, νομίζω κριτικό, critical ανθρωπομορφισμό, μπορεί να, ή βιοκεντρικό, κάπως έτσι τον έλεγε, μπορούμε να βγούμε σε πολύ καλύτερα συμπεράσματα, τέλος πάντων, στη μελέτη των ζώων. Και είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, είναι ότι παλιότερα η μελέτη των ζώων γενικότερα δεν συνέβαινε στο περιβάλλον τους. Συνέβαινε σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Είναι αυτό που λέγαμε με τα ζώα, τα πειραματόζωα πριν. Και όταν ένα ζώο είναι σε εγκλεισμό, σε συνθήκες μη δικές του, μη φυσιολογικές. Αλλάζει η συμπεριφορά του. Ακριβώς, αλλάζει η συμπεριφορά του. Δημιουργείται στρες, συμπεριφέρεται διαφορετικά και όλα αυτά. Τώρα απ' την άλλη, είχαμε ακραία μια καταδίκη του ανθρωπομορφισμού που λες σε ακραία, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, σε ακραία ας πούμε μορφή. Δηλαδή κάνανε πειράματα σε ζώα στα 1700-1800 και αναπαρήγαγαν ας πούμε την όλη καρτεσιανή ρητορική περί ζώων ως αυτόματων και ήταν τώρα ας πούμε ζώα καρφωμένα στα τραπέζια, σκυλιά, που τα ανέχαν ζωντανά και ουρλιάζανε και λέει, εντάξει, δεν φωνάει, μην φοβάστε, είναι απλά αέρα σου μπαίνει στις φωνητικές, ας πούμε, χορδές, πάνε από τις κοιλώτες και δημιουργεί αυτόν τον ήχο, δεν είναι τίποτα. Μιλάμε τώρα για, πρέπει να είσαι λίγο βλαμμένος από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, για να τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Και όμως τα πιστεύανε και μην πω ότι κάποιοι τα πιστεύουν ακόμα, αλλά σε έναν βαθμό τα αναπαράγουν ακόμα. Αυτό. Okay. Και ίσως είναι, ναι, σίγουρα μπορείς να πεις ότι ένα σκύλος, ας πούμε, που φαίνεται να χαμογελάει, δεν χαμογελάει πραγματικά γιατί αυτή είναι η μύση του προσώπου του. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο πρέπει να είμαστε πιο κριτικοί. Σωστά. Λοιπόν, να σου πω τώρα ένα άλλο που και γι' αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, υπάρχει συζήτηση γενικά ότι τα ζώα αποτελούν αυτόνομες πολιτικές οντότητες ή δημιουργούνται ως τέτοιες, δηλαδή κατασκευάζονται, από εκείνους και εκείνες που ασχολούνται με τα δικαιώματά τους. Μάλιστα, έχεις εκδώσει ένα, δεν την πω τώρα τη γνώμη, πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Υποστηρίζουμε τα ζώα που σκοτώνουν τους καταπιεστές τους», του Κοέν, που ασχολείται, ρε παιδί μου, αυτό το θέμα με λεπτομέρεια. Ναι, εξαιρετικό δοκιμή. Είναι πάρα πολύ καλό. Και θέλω να πεις ποια είναι η γνώμη σου. Εγώ νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο ο Άιλον, έτσι όπως το περιγράφει. Ήταν δηλαδή αποκάλυψη το. Εντάξει, δεν ήταν ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Και δεν είναι μόνο ότι είναι πολιτικές οντότητες, είναι ότι είναι και εξεγερμένες πολιτικές οντότητες. Απλά είναι ένα πρόβλημα ότι όπως αντιλαμβανόμαστε την έννοια της πολιτικής σήμερα, βασισμένη στην αριστοτελική, ας πούμε, θεωρία, δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία να την ερμηνεύσουμε όπως θα θέλαμε ή όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι κάτι που εξελίσσεται τώρα. Δηλαδή,
Και περνώντας από τα animal ethics, ας πούμε, αυτό που κάνει τώρα ο ακαδημαϊκός χώρος, περνώντας από τα animal ethics, τα animal politics, κάποια στιγμή θα καλυφθεί αυτό το κενό. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει και πώς. Αλλά ναι, ότι είναι πολιτικά υποκείμενα και ξεγερμένα συνήθως, εκεί το αντιλαμβανόμαστε. Το πιστεύω ακράδαντα. Και σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, ο αγώνας για την απελευθέρωση των ζώων, όπως εκφράζεται τόσα χρόνια, είναι ανθρωποκεντρικός. Θα έπρεπε να το πούμε καλύτερα, να πούμε ότι, να τον αντιτυπώσουμε, να πούμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των ζώων. Την απελευθέρωση. Ναι. Νομίζω έχει, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το βιβλίο που έχει 2-3-4 ωραία παραδείγματα που αναφέρεται σε ζώα που θέλησαν να απελευθερωθούν, ας πούμε, μια ελεφαντίνα, θυμάμαι, που ένα τσίρκο, σε αυτό το βιβλίο δεν είναι. Η Τάικ, ναι. Και ήταν πολύ ωραία παραδείγματα, ήταν συγκλονιστικά δηλαδή το πώς το αφηγείται και τι έγινε τελικά. Και θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, ήταν και κάποια γελάδα. Η Έμιλι, ναι. Που τελικά όμως υποστηρίχθηκε από τον κόσμο. Ναι. Ο οποίος βέβαια έτρωγε γελάδες. Αλλά φαντάζομαι ότι φάνηκε. Είναι αυτά τα αντιφατικά σημεία. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει, που είχε γίνει χαμός τότε. Πριν από. Δεν θυμάμαι, ήταν αρχές 90s. Πώς τους λέγανε. Το Tamworth, οι δύο του Tamworth, δύο γουρούνια που είχαν, ο Μπούτς και η, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η αδερφή του, δύο γουρούνια που είχαν αποτάσει από ένα σφαγείο και τρέχανε, δεν θυμάμαι πόσο, τρεις εβδομάδες, στην Αγγλική επαρχία. Και είχε γίνει χαμός, είχαν γίνει πρώτη είδηση. Τελικά τα υιοθέτησε ένα καταφύγιο. Και είναι αυτό που λέει που γράφει ο Άιλον, ότι όταν γίνονται αυτές οι αποδράσεις, αυτές οι αποδράσεις, καλά τις λέω, υπάρχει μια, διαρρυγνύεται το και ο κοινωνικός ιστός που λες, που ο κόσμος βγάζει μια παράδοξη, ας πούμε, υποστήριξη, που μπορεί να τρώει κρέας ή να είναι οτιδήποτε και να θέλει να σωθεί το ζώο. Και βγάζει, θέτει ένα ζήτημα, τέλος πάντων, ότι υπό μία έννοια ζούμε σε ένα μεγάλο ψέμα. Ότι και αυτός που τα πιστεύει αυτά, ας πούμε, και έχει αυτή την αντίφαση, γιατί τα πιστεύει αυτά. Κάποιος τα έχει μάθει. Είναι λίγο ο σπισισμός μας, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό είναι μαθημένος. Είναι μαθημένη συμπεριφορά. Σίγουρα είναι μαθημένος. Ωραία. Μια που αναφέρθηκε στην αρχή της κουβέντας μας, θέλω να πεις λίγα λόγια για το βιβλίο για τον Μπάμπι. Ποιος το έχει γράψει, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι πολύ γνωστά αυτά. Δηλαδή περισσότερο το λάθος αυτό είναι γνωστό, ας πούμε, από την ταινία, την πολύ πετυχημένη που ήταν ο Disney. Ναι. Κανείς δεν ξέρει, τώρα μην λέω και από μικρό πολλές τώρα. Μάλλον λίγο ο κόσμος ξέρει ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, ίσως τι ήθελε να πετύχει μέσα από αυτό το βιβλίο. Θες να μου πεις λίγα πράγματα. Καταρχάς να σου πω το αγαπημένο μου βιβλίο, Ever. Εμένα από τα αγαπημένα μου έγινε όταν μου το είχες δώσει κάποια στιγμή πέρσι, τότε ήταν δυθμό, και πάθα πλάκα, γιατί εγώ δεν το είχα διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν περίπτωση. Καταρχάς το είχε γράψει ο Αυστριακός Φίλιξ Ζάλτεν, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος και γενικά καταπιανόταν με το ζήτημα του σιωνισμού εκείνη την εποχή. Δηλαδή ψάχναν ένα χώρο να φτιάξουν εβραϊκό κράτος. Και ο Μπάμπι μέσα έχει κάποιες αλληγορίες για την καταποίηση, ας το πω έτσι, απλά που υφίστονται οι Εβραίοι τότε ως μετανάστες κτλ. Δεν ξέρω πολλά να πω, ή δεν θυμάμαι μάλλον να πω πολλά επί τούτου. Πέραν του ότι δηλαδή κάψανε οι Ναζί το βιβλίο, αν και μάλλον το έκαψαν επειδή ήταν Εβραίος συγγραφέας και περισσότερο παρά τα κρυφά του νοήματα. Ο χαμός έγινε όταν το πήρε ο Walt Disney να το κάνει ταινία. Εκεί έγινε ο μεγάλος χαμός. Δηλαδή έγινε πραγματικά πολιτισμικό, ας πούμε, σοκ. Θυμάσαι. Θυμάμαι ότι διάβαζα ότι κόσμος, ας πούμε, έμπαινε και έβγαινε στους κινηματογράφους κλαίγοντας, ότι ήταν κυνηγοί που είδαν την ταινία και δεν ξανακυνήγησαν.
ότι έφτιαξε κόσμο, ας πούμε, που είπε ότι εγώ από εδώ και πέρα αυτό θα κάνω. Ζούμε, ασχολούμαι με τα ζώα. Διαμόρφωση συνειδήσης, τέλος πάντων. Άρα είναι μια επίδραση, μεγάλη. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και η ταινία, πριν μερικά χρόνια έγινε ένα γκάλωπ, που είναι μια εξαιρετική ταινία, αν δεν έχεις διαξίζει να τη δεις. Είναι από τα πρώτα animation. Παρόλο που είναι παλιά κτλ. Το 1942, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει. Βγήκε μία από τις 10 πιο τρομακτικές σκηνές ταινίες όλων των εποχών. Το οποίο συνέβη λόγω της σκηνής του θανάτου της μητέρας του Μπάμπη, που από ό,τι διάβασα είχε προκαλέσει τραύμα σε πολύ κόσμο. Το οποίο βέβαια στο βιβλίο είναι κάτι που δεν δίνει καθόλου έμφαση. Καθόλου. Ναι, εντάξει. Δεν δίνει τέλος πάντων έμφαση ο συγγραφέας. Mm-hmm. Εστιάζει σε άλλα σημεία που χάνονται στην ταινία. Ναι, όπως η απέχθεια, ας πούμε, που προκαλεί ο άνθρωπος στη ζωική παρουσία μες στο δάσος. Πώς ξαφνικά εκεί που είναι μια πολύ σχηδής κοινωνία που έχει τα υπέρ και τα κατά της και τους φίλους και τους εχθρούς, ξαφνικά διγνώνονται απέναντι στο κοινό κακό. Ο συγγραφέας, ξέρουμε αν είχε σχέση με αυτά, ας πούμε, από το Φάους, ήταν κάτι... Ήταν κυνηγός, ας σου κάνω. Ήταν κυνηγός. Καλή φάση. Άλλη αντίφαση αυτή. Μία φίλη λέει ότι μας τρόλαρε όλους. Επειδή έκατσα από περιέργεια και διάβασα όλα τα βιβλία του, τις ζωικές τέλος πάντων, ήταν μία αντίφαση αυτή που έπαιζε μέσα του. Γιατί είχε κάνει και ένα άλλο μυθιστόρημα του Τσίμπη, που είναι μια γάτα. Που κάποια στιγμή του έρχεται πίσω σακατεμένη από τον γείτονα και πάει και τέλος πάντων κάνει του λούμι αυτό στον γείτονα στο ξύλο και ακολουθεί και ένας διάλογος ότι «Αου, θα κάνεις αυτά να τρως κρέας». Ναι, λέει, έχουμε τις αντιφάσεις μας τέλος πάντων. Αλλά ναι, ήταν στο δικό του τέλος πάντων πλαίσιο. Ήταν κάπως φιλικά προσκύμενος. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Επειδή αναφερθήκαμε και πριν στον Πλάτωνα Δρακούλη και ο οποίος είχε κάποια σχέση με όλα αυτά. Mm-hmm. Αν ξέρεις κάποια πράγματα για τον Πλάτωνα Δρακούλη σε σχέση με αυτά τα θέματα όμως, με τα ζώα, ξέρω με τη σφαγή κτλ. Και αν υπήρχαν και κάποιοι άλλοι στο ευρύτερο σοσιαλιστικό πεδίο στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν, ξέρω εγώ, με τέτοια πράγματα. Ξέρουμε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου πω άλλους. Ξέρω κόσμο που. Καταρχά, να σου πω για τον Δρακούλη. Ναι. Ο Δρακούλης είχε, όσο τον είχα μελετήσει δηλαδή, ό,τι θυμάμαι, είναι ότι είχε φύγει στην Αγγλία και έμπλεξε με την τότε γυναίκα του, που δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία ήταν χωρισμένη τότε και αυτό ήταν εδώ ο άντρας της. Θα τα κουτσουμπολιά τα θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομά της. Η οποία ήταν πολύ δραστήρια με τα ζώα, είχε κάνει την Band of Mercy τότε την οργάνωση, συνεργαζόταν με τον Henry Salt και φτιάξαμε μία ακόμα οργάνωση που μετεξελίχθηκε μετά στην οργάνωση που κρατάει ακόμα στην Αγγλία, που δραστηριοποιείται, που λέγεται League Against Cruel Sports. Ήταν full δραστήρια δηλαδή. Και μάλλον αυτή ήταν και ο άνθρωπος που είχε επηρεάσει τον Δρακούλη τόσο πολύ. Ο Δρακούλης είχε γράψει δύο βιβλία τότε. Το «Ηθική και υγεία» που αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στα ζώα. Και το «Τις νέες αντιλήψεις», «Εννέα αντιλήψεις». Που ίσως θα βγάλουμε κάποια στιγμή μια αντίποση, γιατί νομίζω θα άξιζε. Θα είχε ενδιαφέρον, ναι. Λέγεται, δεν έχω βρει στοιχεία δυστυχώς, γιατί τα βιβλιογραφικά στοιχεία της Ελλάδας είναι και όχι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι είχε ιδρύσει τότε μια ακριοφαγική εταιρεία στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω βρει, Vegetarian Society δηλαδή, στα ελληνικά. Εγώ δεν έχω βρει στοιχεία, να σου πω την αλήθεια, αλλά το έχω δει κατεγραμμένο στην εγκυκλοπαίδεια της Οξφόρδης. Αυτό. Ναι. Τώρα καθαρού σοσιαλιστές εκείνη την εποχή δεν ξέρω άλλους να ασχολούνταν με το ζήτημα. Δηλαδή ήταν ο Γιώργος Σοπόπο, ο δημοσιογράφος τότε που έγραφε σχετικά, αλλά δεν τον έζησε και σοσιαλιστή, ήταν μάλλον λίγο πιο συντηρητικός. Και ήταν επίσης και ο Βλάσης ο Γαβριλίδης, ο διευθυντής της Ακρόπολης.
που επίσης δεν τον λες σοσιαλιστή όπως ναι. θα τους έχουμε στο μυαλό μας τέλος πάντων, αλλά ήταν αρκετά μαχητικός για την εποχή του τουλάχιστον. Τώρα που σου κάνω αυτή την ερώτηση, μου θέλω να μια άλλη. Ξέρουμε, ας πούμε, από λογοτέχνες της περίοδου εκείνης και λίγο πιο μετά και πιο πριν που να ασχολήθηκαν με τέτοια θέματα, να έγραψαν για τέτοια θέματα. Ναι. Θες να μου πεις μερικούς. Ξέρουμε σίγουρα τον Ροίδη, mm-hmm. που είχα βγάλει την ιστορία στη Μεζόα. Μετέπειτα ξέρουμε τον Μιτσάκη που έβγαλα τώρα τις ιστορίες Μεζόα. Ναι, ναι. 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 Ήταν επίσης ήταν ο Λασκαράτος. Ο Ανδρέας, ναι. Είχε γράψει κάποιες καταπληκτικές ιστορίες που θέλω να καθίσω να τις βγάλω κάποια στιγμή. Ειδικά με τα γαϊδούρια και τη Σκότα ήταν πολύ συναρπαστικές ιστορίες. Ποιοι άλλοι ήταν. Υπήρχε πράγμα, ήταν ο Βουτυράς. Ο Ρημοσθένης Βουτυράς, ναι. Ο οποίος είχε γράψει, τώρα θυμήθηκα αυτό που λέγαμε την αντίφαση, αυτή την παραδοξότητα. Είχε γράψει δύο καταπληκτικά διηγήματα. Το ένα ήταν το Φίδι στο Βράχο και το άλλο ήταν ο Τρίνος των Βοηδιών, ο Τρίνος των Βοηδιών, που το διαβάζει και βάζει στα κλάματα και νομίζω είναι έφτανα στο διαδίκτυο. Και παράλληλα αυτά είχε γράψει ας πούμε ένα άλλο διήγημα που είναι ηρωνικό στα όρια του προσβλητικού για τους χορτοφάγους. Οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις που λέγαμε πριν. Ποιον άλλο να πω. Να είχε γράψει εκτενώς πάνω από ένα-δύο διηγήματα, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον άλλον. Ήταν και σημαντική του έργα. Ναι. Μετά δεν ξέρω αν ξέρεις και εσύ, αν όλοι αυτοί, εντάξει, μου πήρε το Βουτυρά, εκτός από αυτά που έγραψαν, ακολουθούσαν και στη ζωή τους, ας πούμε, ένα τέτοιο πρότυπο. Το ξέρουμε αυτό. Θα σε γελάσω. Δεν το ξέρω. Θα σε γελάσω. Ναι, okay. Κοίτα, ο Μιτσάκης κάποια στιγμή τερλάθηκε, οπότε φαντάζομαι είχε άλλα πράγματα να ανησυχεί. Ναι, σωστό. Ο Ροίδης δεν έχουμε κάτι καταγεγραμμένο. Εκτός όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν έχουμε κάτι καταγεγραμμένο. Okay. Πριν φτάσω τώρα στην τελευταία ερώτηση, να κάνω μια προτελευταία ερώτηση. Έχω βρει ένα ανατριχιστικό, συγγνώμη, ανατριχιστικό short story, ένα διηγηματάκι της Ματθίλδης Σεράου, τώρα που το θυμήθηκα. Που θα το βγάλω κάποια στιγμή. Αυτή ήταν από την Πάτρα. Που πραγματικά το διαβάζει και βάζει στα κλάματα. Αλλά και αυτή που την έψαξα περαιτέρω δεν βρήκα κάτι άλλο. Μόνο ένα αποσπασματικό. Που είναι η ιστορία δύο γουρουνιών τέλος πάντων. Ενός γουρουνιού που καταλήγει στο μαχαίρι. Ελληνίδα με καταγωγή από Ιταλία. Okay. Με την αδική σου. Μια που λέμε τώρα για εκδόσεις και τις εκδόσεις μάλλον και. Φτάνουμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποια μέσα σχέδια να βρεις κάποια πράγματα τα οποία να μπορείς να πεις. Δηλαδή εννοώ άμα δεν θες να τα πεις ρε παιδί μου. Όχι, okay. Θα τα πούμε, αλλά τώρα εντάξει, σχέδια υπάρχουν. Έτσι όπως έχει πάει το χαρτί δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί μας έχει καταστρέψει. Mm-hmm. Σύντομα θα βγει από τον Παναγιώτη του Τζαμούρα ένα ωραίο επώνυμο που έχει κάνει τέλος πάντων για τον Λουκρίτιο και, και τα ζώα και πως μέσα από μια ανάλυση τέλος πάντων του μεγάλου του έργου του Περιφύσεως. Θα βγει μια συλλογή δοκιμίων του Steven Best που σου ανέφερα και πριν που είναι από τα πρώτα που είχα καταλάβει να βγάλω σχετικά με την απελευθέρωση των ζώων. Τι άλλο. Της Ηλέκτρα Λαζά θα βγάλουμε μια ωραία μονογραφία σχετικά με τους λύκους. Στη σειρά περί ζώων θα ακολουθήσει ένα βιβλιαράκι με υπαρξιακή ας πούμε βάση, παίζει πολύ με την κακή φύση του Σάτρ.
που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης θα ακολουθήσει τώρα το φθινόπωρο ένα μικρό βιβλιαράκι που κάνει μια κριτική ανάλυση των ντοκιμαντέρ για τα ζώα τύπου Earthlings κτλ. Ωραίο αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Και μετά από λίγο ψήκλισμα θα γράψω και εγώ ένα επίμετρο εκεί πέρα. Οπότε αυτά είναι τα επόμενα. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Θα σου διαβάσω κάτι και μετά θα σου κάνω την ερώτηση. Okay. Ωραία. Είναι ένα απόσπασμα από μπροσούρα της Ελευθεριακής Κομμουνιστικής Οργάνωσης της Γαλλίας. Ναι. Η οποία αναφέρει: ακόμα και αν τα χορτοφαγικά τρόφιμα περιέχουν, ανοίγουν εισαγωγικά, όλες τις θρεπτικές ουσίες τις οποίες τα ανθρώπινα όντα έχουν ανάγκη, κλείνουν τα εισαγωγικά, και πάλι δεν θα υποβιβάζεται με το φαγητό σε μια απλή λειτουργία επιβίωσης. Αυτό που έχουμε επίσης ανάγκη είναι η ευχαρίστηση. Χωρίς αυτήν η ζωή δεν είναι υποφερτή. Υπάρχει ήδη στην τηλεόραση ένα πλεόνασμα από σιωπητικά ειδικών του αδυνατίσματος, της διαιτητικής, της ανατροφής των παιδιών, της σεξουαλικότητας, ψυχολόγοι, παπάδες, παιδαγωγοί, οικονομολόγοι που δεν κάνουν άλλα από να λογοτομούν το κοινό δίνοντάς τους συμβουλές για το τι είναι καλό γι' αυτό. Πρέπει άρα για να βάλουμε τέτοιους και στον ελευθεριακό χώρο να μας λένε πώς πρέπει να ζούμε. Ουσιαστικά εδώ αναφέρεται σε όλο το κίνημα, ας πούμε, το πίγκα κτλ. Και μάλλον θέλει να πει πώς πρέπει να ζούμε και να ζούμε και να τρώμε και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πεις, αν πιστεύεις ότι ο χώρος αυτών των ομάδων που είναι διακριτός πλέον και στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, που όταν λέω ότι είναι διακριτός, εννοώ ότι ασχολούνται σταθερά με το θέμα της απελευθέρωσης των ζώων και όλο ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Αν πιστεύεις ότι είναι γενικά ένας χώρος που είναι αποδεκτός από το υπόλοιπο μοναρχικό ελευθεριακό κίνημα. Ναι. Και αν πιστεύεις ότι υπάρχουν λάθη και από τις δύο πλευρές. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί ο ένας. Γιατί κατά τη γνώμη μου κυρίως δεν μπορεί να αποδεχτεί τη μία πλευρά την άλλη. Μέσα στον ίδιο χώρο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Νομίζω καταλαβαίνω, ναι. Ωραία. Θες να μου πεις. Προσπαθήσω. Ναι. Καταρχάς το απόσπασμα, να το σχολιάσω λίγο, που είναι λίγο ενοχλητικό. Βγάζει αυτό το παλαιομαρξισμό που είναι πραγματικά ενοχλητικός. Και άκαμπτος. Αλλά είναι ενοχλητικός υπό την έννοια ότι άστες πολιτικές απ' έξω. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος ότι του θέτεις το ζήτημα. Και γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης των ζώων δεν είναι κάποια περισπούδα στη θεωρία, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Έχεις την επιλογή να προκαλέσεις κάπου βλάβη σε κάποιον και να μην προκαλέσεις. Και ο άλλος σου λέει θα προκαλέσω γιατί μου αρέσει. Δηλαδή, τώρα θα γίνω κακός, αλλά πόσο κυλιόδος, πόσο λίγος ως άνθρωπος μπορεί να είναι κάποιος, ας πούμε, για να βάζει την ευχαρίστησή του, τη γαστρονομική του ευχαρίστηση και την κοινωνική, ας πούμε, που μπορεί να ακολουθήσει πάνω από την οδύνη που μπορεί να προκαλέσει για το θάνατο αυτή την απόλυτη βλάβη σε έναν άλλο οργανισμό. Είναι λίγο ενοχλητικά, δηλαδή πολύ ενοχλητικές αυτές οι διαπιστώσεις. Και επίσης είναι ενοχλητικό που, επειδή δεν το ανέφερα πριν να το συνδυάσω, ακολουθούν αυτό το παλαιομαρξιστικό, το ορθόδοξο παράδειγμα και φωνές διαφωτιστικές όπως της Φραγκφούρτης που ήταν τα ζώα πολύ πιο θετικά, που είπαν ότι παιδιά εδώ πέρα και εμείς μαρξιστές είμαστε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε λίγο. Δεν είναι για να γελάμε αυτά τα ζητήματα. Φαίνεται ότι πέρασαν και δεν ακούμπησαν, δυστυχώς. Τώρα όσον αφορά αυτές τις φωνές μέσα στον ευρύτερο ελευθεριακό χώρο, είναι δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, παραμένουν περιθωριοποιημένες. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι δεν φταίνε και οι δύο. Προφανώς έχουν γίνει στρατηγικά λάθη από τους μεν, τους φιλικά προσκυμμένους στα ζώα δηλαδή. Εικάζω, δεν ξέρω να σου πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μάλλον έχουν γίνει στρατηγικά λάθη που έχουν αποθήσει κόσμο. Ίσως η ληστική ρητορική ή κάτι άλλο που θα έπρεπε να επανεξεταστούν.
Αλλά απ' την άλλη νομίζω παραμένει ένα ζήτημα ανθρωποκεντρισμού μέσα στον ελευθεριακό αυτό χώρο που δείχνει τελείως άκαμπτος. Δηλαδή καλή ώρα το απόσπασμα που ανέφερες. Αυτό. Και μία πρόταση, ιδέα που έχω εγώ είναι ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουμε από ζητήματα που δεν είναι τόσο προσωπικά, όπως είναι της γούνας για παράδειγμα ή όπως είναι των ζώων στα pet shop. Αυτά θα ήταν πιθανές, ας πούμε, αρχές που θα μπορούσαν να τραβήξουν περισσότερο κόσμο. Και όποτε γίνεται κάτι, πράγματι τρεβάει πολύ, αλλά... Ναι. Να υπάρξουν και κοινές συμφωνίες, ας πούμε, σε αυτά, δηλαδή μπορούμε να συμφωνήσουμε, ας πούμε, για αρχή. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Εγώ πάντως, ας πούμε, εντάξει, δεν εκφράζω πολύ σχετικό σύμπτωμα. Πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση μέσα στον ίδιο χώρο για όλα αυτά τα θέματα που προβάλλονται. Για όποιο θέμα προβάλλεται, δηλαδή πάντα θέλει μια συζήτηση. Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να αποκλείσει τον έναν τον άλλον. Και όταν κάποιοι άνθρωποι αναφέρονται κυρίως στα δικαιώματα των ζώων και παλεύουν γι' αυτό, το κάνουν γιατί δεν μπορούν να ακουστούν αλλιώς. Ναι, βεβαίως. Είναι εριστικοί μερικές φορές, μπορεί να φαίνονται εριστικοί, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Έχει δίκιο. Σε έναν κόσμο, ας πούμε, που δεν ακούγεται ποτέ σχεδόν ποτέ αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο, ναι. Οπότε. Okay. Δηλαδή και όταν μιλάς και δεν σε ακούνε και σε γράφουνε, κάποια στιγμή θα την τράβεις και άσχημα. Είναι επόμενο. Και να μην βλέπεις, ας πούμε, τώρα είχαμε τη δολοφονία του Χιμπατζή στο Αττικό Πάρκο. Δεν είδα πολύ κόσμο να δραστηριοποιείται όσο θα έπρεπε, ας πούμε. Θα μπορούσε, θα ήταν μια καλή αφορμή να υπάρξει μια συσπήρωση, ας πούμε, ευρύτερων πληθυσμιακών στοιχείων. Δεν συνέβη. Και εκεί είναι που λες ότι δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, ξέρω εγώ. Ναι. Ίσως απλά δεν τους νοιάζει. Ναι, μπορεί. Όλα παίζουν. Ναι, μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία στα σχέδια. Να είσαι καλά.